Γιοταχή αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό μέσα σε σύραγγα της περιμετρικής Πάτρων. Σημαίνει συναγερμός. Έχω ένα τροχαίο με φωτιά. Έχει κλείσει η περιμετρική και τα δύο ρεύματα. Επιτόπους πέφτουν οχήματα και άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας, στελέχη της πολιτικής προστασίας, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ καθώς και η τροχαία αυτοκινητοδρόμων. Οι πυροσβέστες απεγκλωβίζουν και οι τραυματιοφορείς παραλαμβάνουν άτομο μέσα από το γιοταχή αυτοκίνητο που καρφώθηκε πάνω σε φορτηγό. Όποιος περνάει τους ενημερώνει να βγει εκτός στην παλιά. Όλα αυτά δεν ήταν κάτι άλλο παρά το σενάριο άσκησης μεγάλης κλίμακας στις σύραγγες της περιμετρικής Πατρών και συγκεκριμένα στη σύραγγα Γυροκομείο, που στεύθηκε με απόλυτη επιτυχία τα ξημερώματα της Πέμπτης. Το σενάριο της άσκησης προέβλεπε πυρκαγιά μετά από σύγκρουση γιοταχή αυτοκινήτου με φορτηγό. Η άσκηση οργανώθηκε από κοινού, από την Ολυμπία Οδός Λειτουργία, την Πολιτική Προστασία, την Πυροσβεστική, το ΕΚΑΒ και την Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων. Ανάλογες ασκήσεις πραγματοποιούνται κάθε 4 χρόνια στις μεγάλες σύραγγες της Ολυμπίας Οδού, προκειμένου να ελέγχονται οι διαδικασίες και να γίνεται ο συντονισμός μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Τέτοιες ασκήσεις γίνονται κάθε 4 χρόνια στις μεγάλες σύραγγες του έργου, προκειμένου να ελέγχουμε τις διαδικασίες μας και το συντονισμό μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων. Στόχος της Ολυμπίας Οδού ήταν να επιβεβαιώσει για μία ακόμη φορά και σε ρεαλιστικές συνθήκες την ασφάλεια των χρηστών του αυτοκινητόδρομου σε διαρκή συνεργασία με τους θεσμικούς φορείς και τις τοπικές κοινωνίες.